Για έναν πολύ απίθανο λόγο, συνέλαβαν μία 41 ετών influencer στη Ρωσία, η οποία πήρε τη γούνα της και βγήκε στην πλατεία της Μόσχας με 14 κιλά κόκκινο χαβιάρι, έβγαλε μία πολύ μεγάλη φέτα ψωμί και την άπλωσε πάνω το χαβιάρι έτσι ώστε να φάει. Συνελήφθηκε λοιπόν γιατί θεωρήθηκε ύποπτη, καθώς βρισκόταν έξω από το Κρεμλίνο, οπότε οι αστυνομικοί την πήγανε στο τμήμα, έδινε 3 ώρες κατάθεση πριν καν τελειώσει και ολοκληρώσει το γεύμα της. Να σας πω ότι η ίδια ήθελε να πάει σε ένα εστιατόριο το οποίο ήταν κλειστό, οπότε αποφάσισε με τη φίλη της που βιντεοσκοπούσε. Ναι, και ύποπτη για ποιο λόγο όμως, Χριστιανά, μπορεί... γιατί η ποσότητα είναι μεγάλη, δεν θυμάσαι που είχαμε βγάλει και για τους κοχλιούς στην Κρήτη. Πόσα κιλά χαβιάρι δηλαδή να έχεις πάνω σου. Αυτή είχε 14. Είχε 14 κιλά, μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Ευχαριστήθηκε λίγο την influencer πάντως. Γιατί δεν θες ούτε τους influencers τώρα. Δεν θα μας μιλάει άνθρωπος, θα βγαίνουμε από το στούντιο. Ναι, ας μην μας μιλήσουν. Να σου πω κάτι προκλητικό. Του είπε ότι είναι για προσωπική χρήση το χαβιάρι. Πού το βρήκε 14 κιλά χαβιάρι influencer. Το βρήκε η γυναίκα, θα τη βγάλουμε τώρα κι αυτήν την σκάρτη. Άλλοι άνθρωποι δουλεύουν και τα 14 κιλά χαβιάρι. Δεν μας μιλάνε οι ηθοποιοί, δεν θα μας μιλάνε οι influencers. Καήκαμε. Θα έχουμε εδώ, με το Σωτήρι θα κάνουμε παρέα μόνο. Πρέπει να προσέχεις πώς είσαι στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό που έκανε είναι προκλητικό. Χριστιανά, σα ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, ναι, βέβαια. Για την κράτησή τη που δεν τη άρεσε καθόλου, τι σημείωσε, τι έγραψε στην ανάρτησή τη. Λέει, όπως φαίνεται, δεν μπορείς να έχει τόσο χαβιάρι δίπλα στο Κρεμλίνο. Η κατάσταση στη χώρα μας δεν επιτρέπει να είσαι sick. Sick! Τι!